Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο Δημαρχείο, στην προγραμματιστή ενημέρωση με θέμα την ανάπλαση εντός του κέντρου της πόλης, η οποία έχει δρομολογηθεί και ήδη πριν από λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει από την πλατεία Παπαχαραλάμπους και πρόκειται να επεκταθεί και στον κυρίως κορμό της ανάπλασης, σε αυτό δηλαδή το καθ' αυτό το ιστορικό κέντρο, και με πρώτη έναρξη εργασιών το κομμάτι της πόλης από την πλατεία του Λιμανιού μέχρι και το πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, το έργο αυτό αφορά και επιγράφεται ως αστική ανάπλαση εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τα 2 έτη και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.580.000 ευρώ. Η πίστοση προέρχεται από 2 πηγές, η χρηματοδότηση. Η μία είναι ο άξονας, το πρόγραμμα άξονας προτεραιότητας 2, προστασία του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδος 2014-2020. Κατά ποσοστό 85% από κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και κατά ποσοστό 15% από εθνικούς πόρους. Ανάδοχος έχει προκύψει από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία η εταιρεία Alpha Delta Constructions, η οποία και ήδη έχει εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο έργο. Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Καστρόπολης της Ναυπάκτου στα συγκεκριμένα σημεία, τα οποία συνιστούν και τον ιστορικό και παραδοσιακό πυρήνα της πόλης, η αναβάθμιση του κέντρου της πόλης με στόχευση κυρίως την ποιότητα της ζωής, την ευκολότερη κυκλοφορία των πεζών και την διασύνδεση του δυτικού με το ανατολικό μέτωπο, των παραλιών, των κοινώς λεγόμενων, και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους, και ταυτόχρονα την αποτροπή ως ένα βαθμό της χρήσης του αυτοκινήτου, στο βαθμό δηλαδή που αυτό θα είναι και θα καθίσταται απολύτως απαραίτητο. Βασική επιδίωξη λοιπόν είναι η πόλη, η οποία σε πολλά τη σημεία έχει μείνει πίσω μέσω των έργων της ανάπλασης, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα που σας ανέφερα, να βελτιώσουν αισθητικά, ποιοτικά, αλλά και λειτουργικά τις δομές και υποδομές. Ταυτόχρονα δε να συνδυαστεί αυτή η βελτίωση με την ανάδειξη και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει η κάθε τοποθεσία, και εν προκειμένου με τα παραδοσιακά και ιδιαίτερους καλώς χαρακτηριστικά που έχει ο πυρήνας της πόλης της Ναυπάκτου. Ταυτόχρονα, ως ένα βαθμό, και θα εξηγήσω τι εννοώ ως ένα βαθμό, θα γίνει και αλλαγή των υπόγειων, των υποκείμενων δομών και δικτύων, τόσο δηλαδή του δικτύου ίδρευσης, όσο και του δικτύου αποχέτευσης και απορροής ομβρίων υδάτων, με σκοπό να διαχωριστεί τα όμβρια ύδατα από τα αποχετευτικά και έτσι να μειωθεί η κακή χρήση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, η πτώση λιμάτων και νερών στη θάλασσα και έτσι να έχουμε μια βελτιωμένη όσο το δυνατόν κατάσταση, σε συνδυασμό και με τις άλλες αναπλάσεις οι οποίες έχουν γίνει ή και που θα γίνουν στο μέλλον, σκοπεύοντας πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση στη συνέχεια να εξηγήσω κάτι το οποίο προσωπικά θα πρέπει, ήδη ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερωθεί και απευθείας η κοινωνία. Στόχος είναι οι αναπλάσεις αυτές να γίνουν και σε περιοχές της πόλης μας, οι οποίες έχουν μείνει πίσω, τα δυτικά αλλά και τα ανατολικά κομμάτια της πόλης παραμένουν σε καταστάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με αυτό που θέλουμε για την πόλη μας.
Βέβαια, εχθρός μας σε αυτό είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε ούτε ως Δήμοι τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πρέπει να προστρέξουμε σε υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία όμως απαιτούν πρωτίστως μελέτες. Μελέτες τις οποίες δεν έχουμε στο βαθμό που θα θέλαμε, δεν τις έχουμε σχεδόν καθόλου, μιλάω για τις υπόλοιπες αναπλάσεις, και πρέπει για το σκοπό αυτό να τρέξουμε, και ήδη αυτό κάνουμε, να βρούμε και χρήματα μέσω προγραμμάτων για μελέτες, αλλά και ως υπηρεσία να μπορέσουμε να συντάξουμε αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες για να προλάβουμε χρόνους και να εντάξουμε καινούργια έργα. Το Πράσινο Ταμείο, για παράδειγμα, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα, πέρα από τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία, η δική μου προσπάθεια είναι και μέσω των τακτικών επισκέψεων στα Υπουργεία, στο Υπουργείο Υποδομών, για παράδειγμα, να αξιοποιήσουμε δυνατότητες, και ήδη αυτό κάνουμε. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε και καλά νέα σε σχέση με την ενεργοποίηση παλαιότερων ετοιμάτων προς το Υπουργείο, τα οποία έμεναν ανενεργά για 3 και 4 χρόνια. Πέσαμε πάνω, εγώ προσωπικά, να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο μπορούμε περισσότερο χρήματα για την ΑΦΠΑΚΤΟ, για τον τόπο μας και για την ΑΦΠΑΚΤΙΑ. Τώρα, σε σχέση με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα και πρέπει να γνωρίζει η κοινωνία, τόσο οι δημότες μας όσο και οι επισκέπτες της πόλης, είναι η εξής. Σε σχέση, εννοώ κυρίως με την κυκλοφοριακή επέμβαση στο Δήμο μας, η οποία θα αλλάξει για ένα χρονικό διάστημα, σε πρώτη φάση όσο θα διαρκέσουν τα έργα στον κάτω δρόμο, δηλαδή από το λιμάνι μέχρι και το πνευματικό κέντρο, και στη συνέχεια στον επάνω δρόμο. Η Νότι Μπότσαρη, το νότιο τμήμα της πλατείας Λιμένος, είναι αυτό το οποίο θα ξεκινήσουν εργασίες έως την οδό Αγελάου. Εκεί θα έχουμε επιφανειακές επιστρώσεις με κυβόληθους και νέα χάραξη αντικατάσταση πεζοδρομίων όπου απαιτείται. Εκεί δηλαδή στο κομμάτι αυτό δεν προβλέπονται να γίνουν βαθιές εξκαφές, παρά μόνο κυρίως επιφανειακού τύπου επεμβάσεις με την αλλαγή της επιφάνειας, των υποκειμένων, όχι των υποκειμένων, των υπερκειμένων, όχι των υποκειμένων. Επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα, από την πλατεία Φαρμάκη σε δεύτερη φάση έως τη συμβολή με την οδό Αγελάου, εκεί θα έχουμε υπόγειες εργασίες με την τοποθέτηση διπλού αγωγού και νέα χάραξη αντικατάσταση πεζοδρομίων στο βαθμό που απαιτείται και που προβλέπεται από τη μελέτη. Επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα, από την οδό Αγελάου έως το βόρειο τμήμα της πλατείας Λιμένος, εκεί θα έχουμε επίσης υπόγειες εργασίες με τοποθέτηση διπλού αγωγού, επιφανειακές επιστρώσεις με κυβόληθους και νέα χάραξη και αντικατάσταση πεζοδρομίων. Και στο βόρειο τμήμα της πλατείας Λιμένος έως την οδό Σοϊδά, εκεί θα έχουμε επιφανειακές επιστρώσεις με κυβόληθους και διαμόρφωση της οδού Σοϊδά ως πεζοδρόμο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ένεκα αυτών των εργασιών. Αυτές έχουν περιληφθεί στη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, χθες είχαμε στα χέρια μας και το σχετικό φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης που δημοσιεύει τις σχετικές τροποποιήσεις τις κυκλοφοριακές. Έχουμε σε πρώτη φάση αμφιδρόμηση της οδού Μεσολογγίου, διπλής δηλαδή κατεύθυνση κυκλοφορίας, στο μέτωπο της πλατείας Λιμανιού. Πάνω δηλαδή από την πλατεία Λιμανιού η κυκλοφορία θα είναι διπλή. Αμφιδρόμηση της οδού Τζαβέλα από τη συμβολή με την οδό Μεσολογγίου έως την οδό Ψαρού. Δηλαδή η οδός που διέρχεται, η κεντρική οδός, από την πλατεία μέχρι και το λιμάνι και την πλατεία Λιμανιού εν ολίγης θα είναι διπλής κυκλοφορίας. Εφαρμογή εργοταξιακής φωτεινής σηματοδότησης
Αυτή η ρύθμιση δηλαδή και η κυκλοφορία θα λαμβάνει η χώρα με φανάρια. Για την εναλλάξη κυκλοφορία στο συντετήριο τμήμα της οδού Μεσολογγίου με την Τζαβέλα. Διότι ως γνωστόν δεν είναι δυνατόν ταυτόχρονα να διέρχονται δύο οχήματα και μάλιστα αν είναι και κάπως μεγαλύτερα, ιδίως στη στροφή πριν από το λιμάνι. Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Τζαβέλα, Αθηνών, Ψαρού και Φαρμάκη. Στην πλατεία δηλαδή Φαρμάκη, στην Εθνική Τράπεζα, εκεί θα είναι κόμβος στον οποίο συνδέονται οι τέσσερις οδοί. Αυτή που έρχεται από το Κεφαλόβρισο, η Αθηνών, αυτή που φεύγει και συνεχίζει προς το λιμάνι, η Τζαβέλα, αυτή που ανεβαίνει από πάνω, η Φαρμάκη, και αυτή που κατεβαίνει κάτω, η Ψαρού. Θα μετακινηθούν οι θέσεις τάσης και στάθμευσης των ταξί από την οδό Ναυμαχίας Ναυπάκτου στην οδό Σοϊδά. Είναι η οδός στην Πλάζ που ανεβαίνει από τον παραλιακό μέτωπο προς τον κεντρικό δρόμο. Θα μετακινηθούν οι στάσεις των λεωφορείων από την πλατεία του Λιμανιού, όπου είναι τώρα, στην οδό Μεσολογγίου, μεταξύ των οδών Μποτσαρέων και Βέικου, δηλαδή ανάμεσα στις δύο κάθετες οδούς που ανεβαίνουν προς τα Μποτσαρέικα, μπροστά από το ζαχαροπλαστείο που υπάρχει εκεί. Και από την οδό Τζαβέλα, στο μέτωπο της πλατείας Φαρμάκη, που είναι αυτή τη στιγμή στην Εθνική απέναντι, θα πάει στην οδό Αθηνών, εκεί που ήταν παλαιά, στο περίπτερο. Αυτά όλα, επαναλαμβάνω, είναι προσωρινές ρυθμίσεις λόγω του έργου. Θα έχουμε αναστολή λειτουργίας του ποδηλατόδρομου στο βαθμό που αυτός επηρεάζεται από τα έργα. Βέβαια, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά χρειάζεται πολύ συζητήσεως και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι ο ποδηλατόδρομος για μας, όσο και αν στη φιλοσοφία κάποιον δεν είναι αρεστός, είναι προτεραιότητα. Και σε αυτά τα σημεία δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του. Τώρα, ένα άλλο θέμα που ήθελα να... Αυτές είναι οι γενικές, αλλά και οι ισχύουσες μεταβολές επί του κυκλοφοριακού. Θα είναι στη διάθεσή σας και ο χάρτης με την ανάπλαση, αλλά και η κυκλοφοριακή μελέτη, ο χάρτης δηλαδή της κυκλοφοριακής μελέτης, ώστε και εσείς να τον δημοσιεύσετε και ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και με τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και με τον εργολάβο. Θα είμαστε στη διάθεση για οποιαδήποτε εκτενέστερη, λεπτομενέστερη ενημέρωση, είτε ομάδων ανθρώπων και επαγγελματιών, είτε και ατομικά, και για τη χορήγηση στοιχείων όπου αυτό προβλέπεται, ώστε όλοι, μα όλοι, να γνωρίζουμε και την ουσία και τις λεπτομέρειες του έργου και όποιος γνωρίζει, ο ενημερωμένος πολίτης, είναι και αυτός ο οποίος θα υποστεί και τη μικρότερη ταλαιπωρία και πραγματικά θα συμβάλλει με τον τρόπο αυτό και αυτός σε ένα έργο που αφορά την πόλη. Δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή, την ΙΝ, δεν αφορά την προηγούμενη, αφορά διαχρονικά την πόλη και το Δήμο της Ναυπακτίας. Και έτσι πρέπει να το δούμε το έργο αυτό, αλλά και κάθε έργο. Οι ενοχλήσεις θα είναι προσωρινές, όσο και αν διαρκέσουν, και η υπόσχεση είναι ότι θα είμαστε επάνω κατά πάνω. Και η Δημοτική Αρχή, και η υπηρεσία, και ο εργολάβος, στο να επιλύουμε τα προβλήματα που θα ανακύπτουν και φυσιολογικά θα ανακύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών, να συντμούμε τους χρόνους στο βαθμό που μπορούμε περισσότερο. Νομίζω ότι με τα γραφειοκρατικά, τα οποία είναι η αιτία των επιμηκύσεων του χρόνου, έχουμε τελειώσει. Οπότε τώρα είμαστε επί του πρακτέου. Με καλή διάθεση και με ενημέρωση, είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά. Η ενημέρωση σημερινή είναι μία από τις πολλές που θα γίνουν, είτε σε επίπεδο δημάρχου, είτε και σε επίπεδο υπηρεσιών και αντιδημάρχων ενδεχομένως. Εκείνο που ήθελα να θίξω στο σημείο αυτό και που το είπα ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα σοβαρά ζητήματα που μας απασχόλησαν στη συγκεκριμένη ανάπλαση, στο συγκεκριμένο έργο. Κάθε έργο από αυτά που παραλάβαμε, αλλά και κάθε έργο γενικά, έχει τα θετικά του, έχει και τα
μειονεκτήματά του, τις ελλείψεις του, τις παθογένειές του, τις αυλεψίες του. Σημαντικό για μένα, πράγμα το οποίο με στενοχώρησε προσωπικά πολύ και το λέω και δεν το λέω με διάθεση αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι ενώ ουσιαστική συμβολή των αναπλάσεων είναι η αλλαγή των υποκείμενων, είτε έχουμε δίκτυα αμιάντων σωλήνων, είτε έχουμε δίκτυα πεπαλαιωμένα, είτε έχουμε δίκτυα που δεν επαρκούν για την λειτουργία των, που έχουν κατασκευαστεί. Για παράδειγμα, εδώ στην πόλη μας είχαμε το λεγόμενο παντορροϊκό σύστημα, δηλαδή σε έναν αγωγό έπεφταν και τα βρόχινα και τα αποχετευτικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ποιο? Όταν έβρεχε, να πολλαπλασιάζεται η ποσότητα που έπρεπε να διοχετευτεί μέσα από το συγκεκριμένο αγωγό, να έχουμε υπερχυλήσεις και έτσι να πέφτουν στη θάλασσα λίμματα που δεν το θέλουμε και πρέπει αυτό να είναι στόχος μας τα επόμενα χρόνια να πάψει να συμβαίνει, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε και πολλές ζημιές. Γνωρίζουμε όλοι ότι στο λιμάνι αυτή τη στιγμή και επί πολλά έτη πέφτουν ανεξέλεγκτα νερά. Και αυτό το νερό όταν διέρχεται μέσα από υποδομές και δομές είναι και επικίνδυνο για την στατικότητα των κατασκευών, αλλά και επικίνδυνο και για την υγεία πολλές φορές. Ευτυχώς τα συγκεκριμένα έχουν ελεγχθεί και έχω πληροφορηθεί ότι είναι καθαρά. Προφανώς κάποιες πηγές έχουν αλλάξει πορεία. Αυτό έπρεπε να, κατά τη γνώμη μου, απαραίτητος να έχει λυθεί με το συγκεκριμένη ανάπλαση. Δεν νοείται ανάπλαση, η οποία θα είναι κοστοβόρα και θα δημιουργήσει αυτή την αναστάτωση στην πόλη, που να μην προβλέπεται η αλλαγή των δικτύων εκεί που συμβαίνει η ανάπλαση. Και στον κάτω δρόμο τώρα, δηλαδή στο σημείο που θα γίνει η ανάπλαση από την Ψανή, από την Πλάζ, την οδό Σοϊδά, μέχρι και το κέντρο, δεν θα αλλάξει ο τουρκικός αποχετευτικός παντορροϊκός αγωγός, ώστε να γίνει και εκεί να τοποθετούν οι δύο αγωγοί και να πάψει να υπάρχει το παντορροϊκό σύστημα που θα συμβεί στον επάνω δρόμο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να θέλω να πω για ποιο λόγο και γιατί δεν έγινε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να δούμε αν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Και δυστυχώς, επειδή πρόκειται περί έργου που εκτελείται με χρηματοδότηση, με χρόνους πιεσμένους και συγκεκριμένους, με μελέτες εγκεκριμένες και συγκεκριμένες, με ποσά συγκεκριμένα και συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή, όσο και αν το ήθελα προσωπικά και όσο και αν το επεδίωξα. Ένα δεύτερο είναι, και ενδεχομένως αυτό να μας οδηγήσει κάποια ημέρα των ημερών, εύχομαι πιο αργά, να δημιουργούμε πάλι καταστάσεις, να σκάβουμε και να αντικαθεστούμε. Ένα επίσης δεύτερο θέμα, το οποίο είναι γνωστό, είναι οι σπηλαιώσεις του λιμανιού, οι οποίες υπάρχουν. Έχει γίνει μία πρώτη καταγραφή, φωτογράφηση, απεικόνιση από το προηγούμενο λιμενικό ταμείο, την προηγούμενη διοίκηση, και έχει εντοπιστεί πραγματικά ότι υπάρχει θέμα. Δεν έχουν γίνει οι μελέτες και είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα αποδώσω ευθύνες για το αν έγινε ή δεν έγινε και οι μελέτες. Όμως, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου έργου που είναι η ανάπλαση έπρεπε τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου, να έχει υπόψη του λάβει μελέτη που να λέει πώς και με ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν οι επεμβάσεις για την αποκατάσταση αυτών των σπηλαιώσεων, εάν χρειάζεται να γίνουν επεμβάσεις, γιατί ενδεχομένως να έλεγε και κάποιος μελετητής ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ώστε να μην πρέπει πάλι να ξαναμπούμε στη διαδικασία να σκάβουμε. Ένα τρίτο θέμα είναι η υπογειοποίηση των κάδων. Και αυτές, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να έχουν προβλεφθεί τουλάχιστον στα σημεία των αναπλάσεων. Θα δούμε με ποιο τρόπο αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ένα σημαντικό θέμα, ο ποδηλατόδρομος. Σας είπα και προηγουμένως ότι για μας οι ποδηλατόδρομοι στις πόλεις, όσο και αν αυτοί δυσκολεύονται η χρήση τους, είναι σημαντικό να υπάρχουν και δεν πρέπει να υποβαθμίζονται. Ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος, δια της
χρήσης των στενών στα Μποτσαρέικα, της μετατόπισης του εκεί, για μας τον καθιστά μη χρηστικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ποδήλατο να περνά μέσα από τα Μποτσαρέικα. Είναι πρακτικά αδύνατο. Και αυτό θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και επίσης, ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι ότι δεν έγινε σωστός συγχρονισμός των δύο έργων, ποια είναι τα έργα, της ανάπλασης και της ελεγχόμενης στάθμευσης, ώστε να μην συμπέσουν χρονικά οι ενάρξεις τους και να μπορούμε έτσι να υπάρξει, σε σχέση με τα σημεία που επεμβαίνουν τα δύο αυτά έργα, συγχρονισμός και να μην αλληλοκαλύπτονται ανερώντας το ένα το άλλο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε. Προσωρινώς έχουμε αναστείλει την εφαρμογή του, βλέποντας πώς θα δρομολογηθεί η ανάπλαση και πώς θα εξελίσσονται οι εργασίες και στη συνέχεια θα λάβουμε και σχετικές αποφάσεις για την δρομολόγηση και της ελεγχόμενης στάθμευσης. Τουλάχιστον ως προς τα σημεία που επεμβαίνει η ανάπλαση, που αφορούν όμως τον κύριο όγκο των σημείων της ελεγχόμενης στάθμευσης. Και φυσικά ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα, ευτυχώς το λύσαμε, ήταν οι κυκλοφοριακές μελέτες, η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία ήρθε πολύ αργά και έπρεπε να τρέξουμε μία διαδικασία μέχρι και την έκδοση του ΦΕΚ, να συντμίσουμε χρόνους και αναγκαστικά μας πήγε και αυτό λίγο παραπίσω. Αυτά είναι τα θέματα που εγώ σημειώνω ως προβλήματα που κάποια έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, κάποια δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε και εν πάση περιπτώσει ανέκυψαν κατά την έναρξη των εργασιών. Είναι σημαντική, και αυτό θέλω να τονίσω, η συνεργασία του Δήμου, των υπηρεσιών του, με τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως είναι η αστυνομία και το τμήμα της τροχέας, το οποίο και αυτό θα κληθεί να συνεισφέρει πολλά και στο συγκεκριμένο έργο κατά τη διάρκεια των εργασιών, αλλά και εν πάση περιπτώσει γενικότερα για την επίλυση του βαρύτατου προβλήματος του κυκλοφοριακού στην πόλη μας, το λιμενικό, που και αυτό έχει λόγο και θέση, η πυροσβεστική, η οποία και αυτή θα κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά και θα πρέπει και αυτή να έχει την απόλυτη συνεργασία μαζί μας και την έχει, και το ΕΚΑΒ. Με όλους αυτούς τους φορείς έχουμε στενή επαφή, είχαμε και συναντήσεις και αυτό θα εξελίσσεται και θα λαμβάνει χώρα αναλόγως και με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.